Ωραία. Λοιπόν, χιούμορ σου λέει, χιούμορ. Καλά, τώρα η Βλεπάκη έχει ντυθεί λογιστή σήμερα. Έχει φορέσει και γυλαίκο. Λογιστικό. Λοιπόν, πώς τα λένε αυτά εδώ. Μανσέτες. Μανσέτες, αυτά λοιπόν είναι. Λοιπόν, την επόμενη φορά. Τι ωραία η σκέψη και ο συντριμμός που κάνατε. Ναι, βάλε και τις μανσέτες να μας πεις τι δηλώνουμε εδώ, τι έχουμε, πώς ζούμε. Τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα που αντλήσαμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ναι. Τι δηλώσαμε οι Έλληνες το 2021 για τα εισοδήματα του 2020. Τι δηλώσαμε. Λοιπόν, 6 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν κάτω από 10.000 ευρώ. Άρα το 60% του ελληνικού λαού είναι για πας. Ναι. Όλα τα πας. Όλα τα πας. Για όλα τα πας. Για όλα τα πας. Συνεχίζουμε. 40% των φορολογούμενων έως 5.000 ευρώ εισόδημα δήλωσαν για το 2020. Μάλιστα. Δύο πας αυτά. Καθένας. Τέσσερα, ναι. Που πας είναι το θέμα. Ναι. Συνεχίζουμε. Ναι. Όχι μόνο αυτό. 616.448 φορολογούμενοι δήλωσαν μηδενικό εισόδημα. Ναι. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που δήλωσαν πολύ αυξημένα εισοδήματα. 1.199 φυσικά πρόσωπα. Ούτε 1.200. Ούτε 1.200. Ναι, ούτε 1.200. Μπράβο στους ανθρώπους αυτούς. Συγχαρητήρια. Άνω των 900.000 ευρώ. Άνω τα 900.000 ευρώ εισόδημα. Δεν είναι κακό. Όχι, αυτό είναι σοβαρό, σοβαρό που λένε και τα. Ναι. Συνεχίζουμε. Τι δήλωσαν οι Έλληνες ότι έχουν στην κατοχή τους? 4.096.198 αυτοκίνητα. Ναι, αυτό είναι ισορροπημένο. Ναι, τέλος πάντων. Δηλώθηκαν 93.737 σκάφη αναψυχής. Και μπράβο σας. 391 ιδιωτικά αεροπλάνα και ελικόπτερα. Αυτό δεν το ήξερα. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν. Πόσοι αποτελούν τη μεσαία τάξη στη χώρα μας, παιδιά, κάτω από το 1 εκατομμύριο είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Τι εννοούμε μεσαία τάξη, άνθρωπους που δηλώνουν. 20.000 έως 50.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, ένας άνθρωπος με δύο παιδιά, δεν είναι μεσαία τάξη. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είναι πτωχός. Ακριβώς. Για το λέμε τι θεωρείται μεσαία τάξη. Ναι, δεν μπορεί να θεωρείται το 20.000 για κάποιον που έχει οικογένεια. 20.000 ευρώ εισόδημα με δύο παιδιά, είσαι πτωχός. Ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο, τώρα είναι λίγο κάτω από αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν την ακτινογραφία των δηλώσεων. Ένας στους τέσσερις δεν πλήρωσε κανέναν απολύτως φόρο με βάση όσα δήλωσε και το τεκμαρτό του εισόδημα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. 2 στους 10 πλήρωσαν φόρο μέχρι και 15 ευρώ. Ωραία. Πόσοι πλήρωσαν πάνω από 300 ευρώ, θα το δούμε στην επόμενη κάρτα μας. 2.638.551 νοικοκυριά πλήρωσαν φόρο άνω των 300 ευρώ. Αυτά λοιπόν δηλώσαμε οι Έλληνες. Αυτά έχουμε. Αυτά έχουμε. Καλά, δέσποινα. Λοιπόν. Πάμε στον. Αυτά έχουμε οι Έλληνες. Πτώχεια. Λέω ότι δηλώσαμε. Όχι, πτώχεια καταραμένη. Πτώχεια, τι πτώχεια. Πες το καλά. Πτώχεια, πτώχεια. Πτώχεια καταραμένη. Λοιπόν, γεια σου, δέσποινα, τα λέμε και σε λίγο.